quiero. Προετοιμάστε τις αισθήσεις σας για μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία. Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών έως 2 λεπτά του Δήμου Θερμαϊκού ανοίγει αυλαία στις 17 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο του ΚΑΠΑ στις 8.30 ώρα. Μετά από πολύ μεγάλη προσμονή και πάρα πολύ κόπο και προσπάθειες, έφτασε επιτέλους ο καιρός να ανοίξει η αυλαία του 5ου Film Festival, Θερμαϊκός Film Festival. Θα έχουν την ευκαιρία φέτος οι δημότες μας και που θα έρθουν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ να δουν ταινίες από όλο τον κόσμο, ταινίες που έχουν βραβευτεί και ταινίες που παίζονται παράλληλα και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού. Ο καλλιτέχνης μέσα σε μόνο 2 λεπτά προσπαθεί να μας δώσει μία ταινία, μία ιδέα, μία άποψη, ένα μήνυμα. Είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά δύσκολο, γιατί ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος. Όμως είχαμε την τύχη και πέρσι, αλλά και φέτος, όπως θα διαπιστώσετε, να βρεθούμε μπροστά σε 2 λεπτά αριστουργήματα. Έχει να δει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα σε 2 λεπτά. Έχει να δει εικόνες από όλο τον κόσμο. Θα δει έξυπνες ιδέες, θα δει τεχνικές, θα δει εξπεριμέντα φιλμάκια πειραματικά. Και γενικώς θα περάσει μία ώρα με έναν βομβαρδισμό από εικόνες από όλο τον κόσμο. Δημιουργοί από όλον τον κόσμο ηλικίες από 14 έως 90 ετών επικοινωνούν το μήνυμά τους μέσω των μικρών μήκους φιλμ με ποικίλη θεματολογία, διαφορετικές τεχνικές σε ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο σινεμά που μας προκαλεί να δούμε την πραγματικότητα με άλλο μάτι, ενίοτε και σουρεαλιστικά. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χρονιά, από τις περισσότερες χώρες από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι το Θερμαϊκός Film Festival κάνει αργά αλλά σταθερά βήματα προς τα εμπρός. Φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε τον Ηρακλή τον Μιχαηλίδη στην Κριτική Επιτροπή, τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι θεατρολόγος, και 2 κυρίες, την Εύα Νταφιτζοπούλου και την Ελένη Χανδρινού, οι οποίες μας έρχονται από το Media Desk. Το Media Desk είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και αξιολογούν φεστιβάλ ταινίες σε όλη την Ευρώπη. Η Κριτική Επιτροπή δίνει 4 βραβεία, το καλύτερο φιλμ, καλύτερος νέος καλλιτέχνης μέχρι 22 χρονών, βραβείο για κοινωνικό μήνυμα και βραβείο καλύτερης ιδέας, πρωτότυπης ιδέας. Επίσης, το κοινό έχει την ευκαιρία να δώσει 2 βραβεία, το βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας και το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας. Παράλληλα, στο φουαγέ θα λειτουργήσει η έκθεση φωτογραφίας της Αλέκας Τσιρώνης με θέμα ο Φάρος του Αγγελοχωρίου και θα υπάρχει το video installation του Γάλλου καλλιτέχνη Hervé Constant. Στο τέλος, θεατές και συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνομιλήσουν στο πάρτι που θα ακολουθήσει. Η είσοδος είναι ελεύθερη.